ένα και πιο σοβαρές διαστάσεις φαίνεται να παίρνει το φαινόμενο των εικονικών γάμων. Μετά από πληροφορίες που έφτασαν στα χέρια της αστυνομίας, μέλη του σώματος έθεσαν υποστατικό στη Λευκοσία υπό παρακολούθηση και έκαναν έφοδο όταν είδαν πρόσωπα να εισέρχονται σε αυτό. Η αστυνομία πέρασε χειροπέδες σε 4 υπόπτους από το Πακιστάν, ηλικίας 20, 28, 29 και 40 ετών, ενώ το επαρχιακό δικαστήριο διέταξε την 8ήμερη προσωποκράτησή τους. Μυστήριο παραμένει η παρουσία μιας 19χρονης μεταξύ των υπόπτων, με τις αρχές να εκτιμούν πως ήταν θύμα του κυκλώματος. 19χρονη από χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά γνωρίστηκε ως θύμα εμπορίας προσώπων και έχει μεταφερθεί σε ασφαλή χώρο μαζί με το νεογέννητο παιδί της. Κατά την έφοδο της αστυνομίας, στο υποστατικό εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν μεγάλος αριθμός τεκμηρίων που αφορούν την τέλεση εικονικών γάμων και διάφορα ταξιδιωτικά έγγραφα. Προέκυψε κάποια μαρτυρία και διερευνάται κατά πόσον υπάρχει και συγκεκριμένο κύκλωμα το οποίο διευθετεί την άφιξη αλλοδαπών υπηκών τρίτων χωρών στη δημοκρατία, με σκοπό αυτή στη συνέχεια να τελέσουν εικονικούς γάμους. Τα 4 πρόσωπα βρίσκονται αντιμέτωπα μεταξύ άλλων με τις κατηγορίες της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και πλημελήματος, εμπορίας ενηλίκων προσώπων με σκοπό τη διάπραξη ποινικού αδικήματος, τέλεση εικονικού γάμου και απαγωγής.